Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο. Σας είπαμε ότι σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Χάρη Γεωργιάδη, έναν απολογισμό 7 ετών στο Υπουργείο Οικονομικών και τα επόμενα πολιτικά βήματα. Καλώς ορίσατε στον Αλφα, καλώς σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είστε αυτές τις μέρες? Η πρώτη 1,5 μέρα πάει πάρα πολύ καλά. Ξεκούραστα. Με την εξαίρεση της κούρσης, της διαδρομής. Με επιστράτευσε η σύζυγος μου, η Εύα, ήδη από την πρώτη μέρα. Αυτά συνεπώς, που έκανε τόσο καιρό. Συνεπώς κάνω διακινήσεις, δρομολόγια, αλλά εξαίρεση αυτά. Πώς ήταν το πρωινό που ξυπνήσατε και δεν πήγατε στο Υπουργείο Οικονομικών την πρώτη μέρα? Πήγα, περπάτησα στο πάρκο εδώ στην Αθαλάσσα. Οι σκέψεις που κάνατε εκεί στις συνήθειες? Όχι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είναι, το είχα προαποφασίσει. Άρα ότι ήταν... Προαποφασίσει, προαναγγείλει μήνες πριν, με τον πρόεδρο του είχαμε συμφωνήσει πότε θα κλείσει ο κύκλος μου, συνεπώς δεν είναι κάτι το οποίο μου προκάλεσε κάποια έκπληξη, αίσθηση, με την διαφορά βέβαια, το λέω ξανά, του πολύ πιο χαλαρού προγράμματος. Έχω και μια έγνοια, μην μου καλοαρέσει αυτό το πιο χαλαρό πρόγραμμα. Δεν νομίζω, δεν μας δείξατε αυτό το πράγμα. Ίσως να είναι μια περίοδος που χρειάζεστε τώρα, μετά από τόσα χρόνια έντασης, να περάσει κάποια περίοδος ξεκούρασης και μετά να ξαναμπείτε στη διαδικασία. Βεβαίως, χωρίς αμφιβολία χρειάζεται. Επάγγελμα, τώρα, τι λέμε? Κοιτάξτε, προφανώς θα πρέπει να φροντίσω και γι' αυτό. Μετά από αρκετά χρόνια που ήμουν απόλυτα προσιλωμένος στα πολιτιακά μου καθήκοντα, πρέπει να φροντίσω και για αυτή την πτυχή, θα γίνει και όπως πιθανώς να γνωρίζετε, το έχω πει ξανά, θα αξιολογήσω και θα δω και τι ευκαιρίες υπάρχουν και για το κομμάτι της πολιτικής το οποίο δεν διαγράφω. Σίγουρα. Πήγατε στον Δημοκρατικό Συναγερμό, μιλήσατε με τους ανθρώπους, σας περιμένουν να πάτε πίσω στο κόμμα? Μα δεν έπαψα να είμαι σε επαφή με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ενώ να είναι εκεί η βάση σας πλέον. Είτε με την βάση, είτε με τα στελέχη, είτε με τον πρόεδρο τον Αβέρο Φνιοφίδου. Ήταν απόλυτα στενή, συστηματική η συνεργασία μας και η επαφή όλο αυτό το διάστημα. Και είμαι βέβαιος πως με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό θα συνεχιστεί. Είχατε πει ότι μπορεί να γράψετε ένα βιβλίο για αυτά τα χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, δεν το είχα σκεφτεί. Έκανα μια ομιλία απολογισμού πριν από κανένα μήνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και ομολογώ, μου μπήκε η ιδέα να οργανώσω τις σκέψεις μου και να τις καταγράψω για αυτή την πορεία, πώς είχαμε οδηγηθεί εκεί που είχαμε οδηγηθεί, πώς κινηθήκαμε στα χρόνια που μεσολάβησαν και πιθανώς και τι πρέπει να είναι οι στόχοι σήμερα. Συνεπώς θεωρώ πως ένα πολιτικό στέλεχος, ένας πολιτικός δεν πρέπει να περιορίζει την παρέμβαση του στο Twitter και στα κοινωνικά δίκτυα και στους 150 αυτούς χαρακτήρες με τις ατάκες των κοινωνικών δικτύων, όσο και αν έχουν την χρησιμότητα τους και αυτά. Πάει σε κάποιον αυτό ή όχι, απλά... Όχι. Και εγώ είμαι χρήστης των κοινωνικών δικτύων. Δεν απλώς θεωρώ πως είναι ακόμη πιο ωφέλιμο για ένα πολιτικό να βάζει κάτω τις σκέψεις του, να καταθέτει τους προβληματισμούς του και για αυτά που πέρασαν, αλλά και για αυτά που έρχονται. Συνεπώς δεν θα το απέκλεια. Κανονικά, τι τίτλο θα κανονικά, δίνατε? Κανονικά πρέπει να το κάνω. Τι τίτλο θα δίνατε σε αυτό το βιβλίο? Δεν το σκέφτηκα. Έχετε καμιά εισήγηση? Όχι, εσείς που τα βιώσατε αυτά, διότι εσείς θα καταγράψετε τα βήματα. Δεν μπορεί να ήταν κάτι που ξεχωρίσατε, κάτι που να θέλατε να δείξετε ή μια ορολογία? Συχνά και συζητήσαμε και μαζί, μιλήσατε πολλές φορές για τον λαϊκισμό στην πολιτική. Ναι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να βάλετε κάτι με τον λαϊκισμό και την οικονομία ή τις πολιτικές. Να το σκεφτώ. Δεν το σκέφτηκα, τον τίτλο κιόλας. Δεν σκεφτήκατε τον τίτλο κιόλας, αλλά αυτό το ζήτημα που γίνεται, κύριε Κιμήτρη, του λαϊκισμού
Ξέρω πως είναι το πιο σοβαρό. Είναι στην καρδιά όλων των προβλημάτων. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που οριοθετεί στην δική μου αντίληψη, με τη δική μου ματιά, τη δική μου κρίση, την πολιτική συμμετοχή σήμερα, είναι αν θέλετε, η παράθεση μιας εναλλακτικής επιλογής προς τον λαϊκισμό, ο οποίος έχει διάφορα πρόσωπα. Υπάρχει και ο χοντροκομμένος λαϊκισμός με τις φωνές, με τα συνθήματα, τις φωνασκίες, τα συνθήματα, τις υπερβολές. Υπάρχει και ο πιο εξεζητημένος λαϊκισμός, ο οποίος και πάλι είναι λαϊκισμός, δεν οδηγεί πουθενά. Θεωρώ πως στην πολιτική, όπως και σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης προσπάθειας, αυτό που φέρνει αποτελέσματα είναι η σκληρή δουλειά, οι δύσκολες επιλογές, οι δύσκολες αποφάσεις, όλα όσα είναι στην αντίπερα όχθη του λαϊκισμού, ο οποίος δυστυχώς και στην χώρα μας και αλλού τα τελευταία χρόνια έχει πάρει κάποιες διαστάσεις, αξιοποιώντας και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, την άνοδο των κοινωνικών δικτύων. Α. Των κοινωνικών δικτύων, βεβαίως. Έχει, όσο και αν είμαι υπέρμαχος των νέων τεχνολογιών ή στην επικοινωνία και στην πολιτική διεργασία, αυτό που βλέπουμε είναι πως για την ώρα τη χάνουν αξιοποίησης πιο αποτελεσματικής από τα άκρα, τους λαϊκισμούς, την υπεραπλούθηση. Πιο εύκολο να περάσεις μια ατάκα. Βεβαίως. Που δεν, για τα likes και τα θετικά σχόλια. Που δεν μπορεί ακριβώς να συγκριθεί με μια δύσκολη, απαιτητική πολιτική διεργασία. Για λήψη απόφασης για να σου αρρωθεί. Για μια λήψη απόφασης που δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποτελέσει ένδειξη ενός πολιτικού διαλόγου και μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, την οποία εγώ θα επεδίωκα. Είμαι υπέρ της ουσιαστικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Φτάνει να είναι αντιπαράθεση ιδεών, προτάσεων και όχι... Αλλά η ασφάλεια και η προστασία που παρέχει το πληκτρολόγιο, λέτε... Ναι. Εσείς σε αυτά τα 7 χρόνια που είσαστε στο Υπουργείο Οικονομικών, νιώσατε κάποια στιγμή να σκεφτήκατε ότι υπήρξα κι εγώ λαϊκιστής σήμερα με αυτό που είπα ή με αυτό που έκανα? Κοιτάξτε, ελπίζω πως όχι. Δεν θα το πω εγώ, οι πολίτες θα κρίνουν. Ενώ τώρα που κάνετε τον απολογισμό σας, πάτε πίσω, σκέφτεστε... Ελπίζω πραγματικά πως όχι, χωρίς αυτό να σημαίνει πως στην πολιτική και κυρίως στην διακυβέρνηση δεν υπάρχουν συμβιβασμοί. Ειδικά για μια κυβέρνηση που δεν διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν μπορεί να αποφασίζει και να προωθεί και να υλοποιεί τις αποφάσεις της χωρίς την συνένεση και στα πλαίσια αυτής της ανάγκης και της επιδίωξης για την συνένεση, βάζεις νερό στο κρασί σου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί, και αυτό στην Κύπρο πρέπει να το καταλάβουμε. Η κυβέρνηση σε ένα σύστημα όπως είναι το δικό μας πολιτιακό είναι το ένα σκέλος. Η κυβέρνηση εννοώ την εκτελεστική εξουσία, τον πρόεδρο, το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι το ένα σκέλος. Εξίσου σημαντικό, ισχυρό θεσμικά είναι το Κοινοβούλιο, είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων.